Τι έκανε, λέει, Φόφη? Χτύπησε βιομήχανο. Αμάρε, Πέκη, πώς κάνετε έτσι όλες για τα φράγκα? Λοιπόν, εγώ που είμαι παλιά ανάρχα και παλιό ανάρχα, σου λέω ότι το χρήμα δεν το λογαριάζω. Ειδικά κάτι οι άντρες που έχουν γεννηθεί με φράγκα, καλά, ε. Τους έχω γραμμένους. Κλείσε, ρε, καμιά μπαλκονόπορτα, έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Αν απεκάλεσαι σε μένα, ρε, σου υπενθυμίζω τον Καρσόνα ότι είμαι επίκουρος καθηγητής της Βυζαντινολογίας. Κανένα πρόβλημα. Ρε, επίκουρε, κλείσε, ρε, καμιά μπαλκονόπορτα, έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Πρώτον, ο φρέσκος αέρας είναι υγεία. Δεύτερον, το ψύχος σκληραγωγεί. Και τρίτον, αν δεν ανοίξω την μπαλκονόπορτα, θα πεθάνω σαν τους Εβραίους στο Ματχάουζεν. Γιατί? Γιατί το έχεις κάνει θάλαμο αερίων εδώ μέσα, ανεδεστάτη. Κρεματόριο το έχεις κάνει. Έλα, ρε, Πέγγι, να κλείσουμε. Ναι, κατάλαβες. Τώρα έχει αρχίσει το ντυρλι-ντυρλι. Ναι, περίμενε. Θα τα πούμε μετά. Το κάπνισμα και το ενεργητικό και το παθητικό, όπως τα έχεις ακούσει, βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Γιατί εσύ δεν τη βλάπτεις σοβαρά την υγεία? Α, περίμενε τώρα και θα δεις. Στο κάτω-κάτω από εδώ, είμαι στη δικιά μου μεριά, ε! Δεν περνάω τα σύνορα! Τα περνάω! Μελένη! Πολύ ωραία! Ανοίγω διάπλατα την μπαλκονόπορτα και την εξώπορτα και εύχομαι να πεθάνεις από πλευρίτιδα! Υγρά πλευρίτιδα! Κερατό μου, κασάτι με έχει κάνει. Παναγία μου, τι μπόχα είναι αυτή, καλέ. Πάλι κουνουπίδι θα φας. Σε πληροφορώ ότι το κουνουπίδι έχει πλήθος βιταμινών και υγνοστοιχείων. Καλά, και τα γάντια γιατί τα φοράς, θα το εγχειρήσεις? Όχι, αλλά σκέφτηκα ότι αυτή την πυρούνα μπορεί να την είχες αγγίξει εσύ προηγουμένως. Χάι, χάι. Εδώ δρομοκαίτιο, εδώ δρομοκαίτιο. Σε σου μιλείω σταθμό των ελεύθερων ψυχανόμενων. Εμείς οι φυσιολογικοί πάμε κάτι νορμάλ. Αυτοκτονείς που αυτοκτονείς με αυτά τα τέρατα που τρως. Πες τουλάχιστον να μην σου βάζουν μέσα γιαουρτοσκόρδιον. Να μην μου βάζουν μέσα τι? Γιαουρτοσκόρδιον, αυτό το δίσος μου, τσατζίκιον. Ω Παναγία μου, πια. Κλείσε το παράθυρο αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα το κλείσω. Αν δεν το κλείσεις, θα βάλω το γιαουρτοσκόρδιον μέσα στο κουνουπίδιον. Α, στο κουνουπίδι μου, ησυχοφύγει από εκεί. Ωραία, τότε θα κλείσουμε το παράθυρο. Το παράθυρο είναι κοινό. Αυτό λέω κι εγώ, είναι κοινό. Εντάξει? Παρότι αντιπαθώ τις μετακινήσεις, χαίρομαι που θα λείψω για τρεις μέρες, γιατί δεν θα σε βλέπω. Κωνσταντίνε, τα καλά, αγόρι μου, γιατί τα φυλάς για το τέλος? Και πότε ξεκουμπίζεσαι με το καλό? Την ερχόμενη Τρίτη αφήνω γεια στις άσχημες και ασήμαντες σερβιτόρες. Θα παραστώ σε ένα συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη με θέμα την ολιρομαντική στο Βυζάντιο. Έλα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, ε. Και πάρα πολύ επίκαιρο. Αυτό τον καιρό όλος ο κόσμος καίγεται να μάθει για την ονειρομαντική στο Βυζάντιο. Είναι το όντι ενδιαφέρον, ανόητη. Ξέρεις, η περίφημη ονειρομαντική του Αρτεμίδωρου. Ε, πες μου ντε Αρτεμίδωρου για να καταλάβω. Για μου λες είναι αυτός που βγάζει και 0,90 ζωντανός ονειροκριτής. Αμόρφωτη. Βλαμμένε. Ο δικός σου φεύγει, ο δικός μου έρχεται. Ποιος δικός μου, μωρή? Και κυρίως ποιος δικός σου, μωρή? Ο Μανθολίνος μου, Ελένη, ο άντρας που κάποια στιγμή θα ταχώσει για να μου κάνει θέατρο. Τι θέατρο σκιών? Γιατί και η σχέση σας σκιά είναι. Δεν μου λες πού είχε εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό? Στη Μύκονο είχε πάει για πρώτες ύλες για το εργοστάσιο. Γιατί τι εργοστάσιο έχει, επεξεργασίες ομοφυλοφίλων? Καλεχαρτιού. Πώς γνωστόν, πρώτη ύλη για το χαρτί είναι το ξύλο. Και πού να το βρει, μωρή, το ξύλο στη Μύκονο? Εκεί πέρα το πιο ψηλό δέντρο είναι ο Μαϊντανός. Άντε, προχώρα. Μία μπύρα ακόμα. Δεν το πιστεύω, με δουλεύει. Μπα! Κορίτσια, sorry που σας διακόπτω, αλλά ξεμείναμε από ποτήρια. Πάρε τα αυτά και πήγαινε στην κουζίνα να φέρεις καθαρά. Αμάρε, Νικόλα, τι σπασίκλας που είσαι. Ούτε τα αφεντικό να σου να. Μου στην μπουγάδα με έχεις όλη μέρα. Συγγνώμη, θα μπορούσα να κάνω ένα τηλεφώνημα? Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία και με το που πάω να τηλεφωνήσω στην Express τι ανακαλύπτω? Ότι έμεινε και το κινητό μου από μπαταρία. Εγώ πάλι θέλω να ρίξω στο Μάνθο μια μπαταριά. Παρακαλώ, κυρία μου, εδώ είναι το τηλεφωνάκι. Να σας προσφέρω ένα σφινάκι. Θα προτιμούσα μια μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Ο Νικόλας μας δεν κερνάει ούτε σφινάκι καρπουζάκι. Αλλά σας είδε έτσι κουκλάρα και... Ξένια! Ελένη! Δεν το πιστεύω! Γνωριζόσαστε. Αλλά γνωριζόμαστε! Είμαστε συμμαθήτριες στο σχολείο. Ελένη μου, τι κάνεις?
για να σε δω. Δεν χρησιμοποιείς καλή κρέμα προσώπου, έχεις κάνει σπασίματα. Ενώ εσύ, Ξένια μου, τσίτα το δερματάκι, τσίτα. Πότε έκανες το τελευταίο lifting? Πάψε βρε, Ελένη. Ξέρετε, εμείς από μικρές πειραζόμασταν. Βέβαια, συνέχεια πειραζόμασταν. Την κοτσίδα που σου είχα ξεριζώσει, την έχω ακόμα ενθύμιο. Για να πούμε την αλήθεια, με το Ελενάκι είχαμε πάντα ένα μικρό ανταγωνισμό. Ήμασταν και οι δυο τα πιο νόστιμα κορίτσια της τάξης. Εγώ βέβαια ήμουν και τρομερή μαθήτρια. Ενώ εσύ δεν θυμάμαι, αποφύτησες τελικά. Και ποιος καλός άνεμος σε φέρνει κατά εδώ, γλυκιά μου Ξένια, παλιά μου φιλενάδα? Έμεινε το αυτοκίνητό της από μπαταρία. Και είπα στο σοφέρ του άντρα μου να το κοιτάξει, αλλά τους ξέρεις αυτούς. Έμαθες βέβαια ότι παντρεύτηκα τον Μπάρι το Ζαγκανά. Ξέρεις, τον Ζαγκανά σε οτέλ. Μη μου πεις, μαντεύω. Σε έχει βάλει ρεσεψιονίστα. Τι λες, βρε, Ελένη. Εγώ δεν τελείωσα πρώτη χημικό Αθηνών. Τώρα είμαι υποδιευθύντρια στο χημείο του κράτους. Εσύ? Εγώ? Τι εγώ? Δουλεύεις εδώ γκαρσόνα? Όχι γκαρσόνα, Ξένια μου, όχι γκαρσόνα. Εγώ παντρεύτηκα κι εγώ ένα πάρα πολύ βιομήχανο και σπούδασα και έβριζα την ολογία. Και μην πει κανείς ότι λέω ψέματα, διότι το σπίτι μου είναι μέσα στα βιβλία. Μέσα στα βιβλία, Ξένια μου. Και γιατί κρατάς δίσκο? Δίσκο? Α, ναι! Ξέρεις, κόλλησα ένα χούι τελευταία. Όταν πηγαίνω κάπου και περνάω καλά, παίρνω ένα δίσκο σουβενίρ. Τώρα, επειδή πέρασα πάρα πολύ καλά, λέω να πάρω και τα ποτήρια. Κράτα μου το δίσκο, τα πινικατσόνα. Γεια σας! Τι γεια σας, Δεσποινής Ματίνα, τι γεια σας! Καλύτερα να μου πείτε αντίο σας. Συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα, αλλά είδα το φως στο γραφείο σας και σκέφτηκα ότι θα μελετάτε όπως πάντα. Τόσο λίγο μυαλό που έχετε, Δεσποινής Ματίνα. Άμα σκέφτεστε κιόλας, θα το κουράσετε. Τι θέλετε να πείτε? Ότι είμαι χαζή, άχαρη και έχω άσχημα γόνατα. Να σας τα δείξω? Σας παρακαλώ, Δεσποινή Ματίνα, ήρθατε 12 η ώρα τη νύχτα για να μου δείξετε τα γόνατά σας. Όχι, με συγχωρείτε. Σκέφτηκα. Δηλαδή, υπέθεσα ότι θα πεινάτε και σας έφερα μερικά κεφτεδάκια. Τηγανιτά? Εγώ τηγανιτά? Με μισείτε, Δεσποινή Ματίνα? Και έπειτα πώς τα φτιάξατε? Με τα χεράκια μου. Βάλετε γάντια. Βουτήξατε τα κρεμμύδια στο ινόπνευμα. Δεν τρώω fast food, Δεσποινή. Θα τα πετάξω. Μου είπε η Ελένη ότι θα μας φύγετε. Ναι, θα λείψω για 3 μέρες, μάλλον. Δηλαδή, κατά 90, 50, 10%. Δεν θα πάτε στο συμπόσιο Βυζαντινολογίας? Ναι, αλλά πώς να πάω? Δεν είμαι ιδιότροπος, αλλά το αεροπλάνο μπορεί να πέσει. Το τρένο να εκτροχιαστεί. Το πούλμα να συγκρουστεί. Και μισώ την πολυκοσμία. Να, και αυτή τη στιγμή που έχει πολυκοσμία εδώ, αισθάνομαι φρικτά. Μα μόνο εγώ είμαι εδώ. Τι λέω? Τι λες, βρε, Ελένη μου? Δεν φανταζόμουν ότι θα έχεις τέτοια εξέλιξη. Εσύ η κόρη του Κυπούρου. Έχω, παιδί μου, πολύ μεγάλη εξέλιξη. Διότι όπως έλεγε και ο μπαμπάς μου, τα μικρά πουπουκάκια ανθίζουν, γίνονται μεγάλα τριαντάφυλλα και βγάζουν και αγκαθάκια. Τι τσιμπάς, βρε, Ελένη? Καλέ, απ' τη χαρά μου που σε ξαναείδα. Γκαρσόνα, φέρε μας κανένα ξηρό καρπό. Τώρα σοβαρολογείς? Φέρε κανένα αμύγδαλο, μουλάρα. Αμέσως. Γκαρσόνες. Δεν μου λες, σε βρήκε εκεί και η Ντόβα? Όχι, γιατί? Είχε αναλάβει να μας μαζέψει όλες για μια συνάντηση παλιών συμμαθητριών. Αυτές τις μέρες λέμε να το κανονίσουμε. Και γιατί δεν το κανονίζουμε την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στο σπίτι μου? Α, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δεχτώ στο νεοκλασικό μου. Γιατί όχι? Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Ελενάκη, τελικά τι θα γίνει, θα πάμε εκείνη τη βόλτα με την Πόρσε που λέγαμε? Έλα, βρε μάνθο μου. Έλα, αγάπη μου, να σου συστήσω την Ξένια, την παλιά μου συμμαθήτρια που σου έλεγα. Ξένια, ο σύζυγός μου, ο Μάνθος. Ο ποιος? Σκάσε εσύ. Είναι βιομήχανος χαρτιού, όχι υγείας. Και ήρθε να με πάρει με την Πόρσε, γιατί έμεινα εγώ με τη δικιά μου την Τζάγκουαρ. Και σου το έλεγα, βρε μανθούλη μου, να μου πάρεις ένα τσικουεντζέντο. Για την πόλη είναι καλύτερο. Ξέρεις, εγώ τα μεγάλα αυτοκίνητα τα θεωρώ και λίγο μόστρα. Δηλαδή, για να καταλάβω. Όχι, να μην καταλάβεις. Καλά, δεν θα μου δώσεις ακόμα ένα φυλάκι και θες και να καταλάβεις? Έτσι είμαστε όλη μέρα. Έτσι φιλιόμαστε. Φίλα με, μωρό μου. Βοηθάτε ρε εσείς να τις σπάσουμε. Καλά λύσα είναι αυτά που τρώω, Δεν μπορεί να μας τη βγαίνει μια καρακάξα μόνο και μόνο επειδή έχει φράγκα. Καλά, εσύ δεν έλεγες ότι είσαι μια παλιά ανάρχα και τα λεφτά τα έχεις χεσμένα? Ναι, κοίτα, εγώ μπορεί να είμαι παλιά ανάρχα, αλλά αυτή είναι παλιά πληγή. Αυτό εγώ ξέρεις τι θέλω να της κάνω. Τη μούρη κρέας. Ελένη, με συγχωρείς, αλλά έχεις κόμπλεξ. Εντάξει, είμαι, θα βοηθήσετε. Εγώ ό,τι ζητήσεις είμαι μέσα, μωρό μου. Μωρό σου. Μωρό μου, Πέγγι μου. Οι φίλες σου είναι και δικές μου φίλες. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις τον άντρα μου στη συγκέντρωση των παλιών συμμαθητριών.
Και θα μας δανείσεις και κανένα δανεικό, κανένα φράγκο για τίποτα ξύδια, λάδια, λαδόξιδα. Ό,τι ζητήσεις, μωρό μου. Πέγγι μου. Λοιπόν, εσύ Πέγγι, δεν το συζητάω. Κολλητή φιλενάδα είσαι. Θα σου δώσω τον καλύτερο ρόλο. Τι ρόλο, δηλαδή? Τι σώει τώρα. Βυζαντινολόγα είμαι με νεοκλασικούρες, να μην έχω μια δουλάρα. Ελένη, θα χεστούμε. Εντάξει, ρε Πέγγι, δεν είπαμε να είσαι δουλάρα. Είπαμε να την υποδηθείς. Μα είναι μισκάστινγκ, Ελένη μου. Μισθή? Είναι λάθος διανομή. Δώσε μου να κάνω ρόλο, αλλά καριοφιλιά καραμπέτη. Μου πάει. Αλλά πέμει ζούνι, ναι. Έστω, Λίδια Κονιόρδου, να ρίξω και ένα μυρολόι. Τώρα μην με βάλεις να κάνω τη Δέσποινα στη Λιανοπούλου. Καλά, βλακίες λες, εγώ άλλο σκέφτομαι τώρα. Η Ξένια σε είδε στο μαγαζί τι κάνουμε. Το βρήκα. Σε συμπάθησα και σε αναβάθμισα. Δηλαδή από γκαρσόνα για όλο το μαγαζί, σε έκανα γκαρσόνα για πάρτι μου. Έλα ρε Πέγγι, μην τζινάς. Θα έχει πλάκα. Άλλωστε εσύ είσαι ηθοποιός γκάμας. Γκάμας. Αυτό είναι αλήθεια και στη σχολή μου το λέγανε. Να σας πω, να το παίξω χαριτωμένη καμαριέρα τύπου πειρασμός του Ξενόπουλου. Η βαριά κουλτούρα τύπου δούλες του Ζενέ. Καλά έπαινε, κορίτσι μου. Έπαινε και γοήτευε. Τι θα τα κάνουμε τα μούτρα της Ξένιας? Κρέας! Yes! Τσάω! Ξένια, είσαι dead. Αχ, επιτέλους μόνη. Μάθω! Δεν μου λες εσύ, δεν μου λες. Ακόμα εδώ είσαι? Ξύπνησα το μεσημέρι για να φύγω, αλλά με ξαναπήρε ο ύπνος. Τι ώρα είναι? Τώρα είναι μια ώρα δύσκολη. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι μια γκόμενα του Κωνσταντίνου. Έλα τώρα, πήγαινε. Πήγαινε εσύ. Είναι και ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα, μην του κάνουμε χαλάστρα. Μωρό μου, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα, μην ανησυχείς καθόλου. Πέγγι μου, δεν τον αντέχω αυτό το Κωνσταντίνο άλλο. Δεν τον αντέχω. Και καλά, τις φαίνεται εδώ μέσα. Εντάξει. Αλλά τις παρατάει κιόλας εδώ και μου φορτώνονται. Και δεν του φαίνεται, ρε παιδί μου. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, Πέγγι μου. Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Ναι, ποιος? Ελένη, τι θέλεις στο δωμάτιό μου? Καλά, ακόμα δεν τελείωσε τη βαλίτσα σου. Θα χάσει την πτήση σου, παιδάκι μου. Καλύτερα να χάσω την πτήση μου παρά να χάσω τη ζωή μου. Μίλαγα πριν με έναν συνάδελφο και μου έλεγε για το αεροπλάνο που έπεσε στην Κορέα. Πότε? Πριν 3 χρόνια. Κωνσταντίνε, μην αρχίζεις τα κουλά. Πρέπει να πας. Σε λίγο θα έρθουν οι φίλες μου. Οι φίλοι σου, λέω, θα σε περιμένουν στο συνέδριο. Καλύτερα να με περιμένουν παρά να μου στείλουν στεφάνι στην κηδεία. Κωνσταντίνε, είσαι ένας άντρας πια. Μην κάνεις αμωρό, παιδί. Είδα και κακό όνειρο. Τι όνειρο? Εσένα να με φιλάς. Καλά, και αυτό το θεωρείς κακό όνειρο? Το 99% του αντρικού πληθυσμού σε πληροφορώ, αν έβλεπε τέτοιο όνειρο, δεν θα ήθελε να ξυπνήσει. Αλλά ας μην μιλήσουμε τώρα για την προσωπική μου και ακαταμάχητη γοητεία. Αλλού είναι το θέμα μας, Κωνσταντίνε. Ο Αρτεμίδωρος. Ο πατέρας της Βυζαντινής Ολιρωματικής. Αυτός. Πολύ φοβάμαι, Κωνσταντίνε, αν δεν πας στο συνέδριο. Θα παρεξηγηθεί. Δεσπυρίς Βλαχάκη, λέει τα νοησίες και εγώ αυτή τη στιγμή έχω άγχος. Να σου φέρω μια μπουκάλα ουίσκι. Εγώ αλκοόλ, ποτέ. Ένα αλεξοτανίλ, μια δραμαμίνη. Χάπια, ποτέ. Τότε να σου φτιάξω χυμό κουνουπίδι. Κάτι θα πεις και θα φύγεις. Όχι, όχι! Όχι, όχι, ρε γαμό του, θα γελάει Ξένια 10 χρόνια. Το κακό είναι ότι θα εκμεταλλευτούν την απουσία μου κάποιοι ανταγωνιστές μου και θα λασπολογήσουν εις βάρος μου στο καθηγητή της έδρας. Αυτό ξαναπες το. Ξέρεις τι λάσπη θα ρίξει πες τον ομορεδό, τον έχω. Ο Γεωργιάδης. Αυτός. Που λέει ότι είναι για γέλια η διατριβή μου για το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Κωνσταντίνε, αυτό ήτανε. Ως εδώ. Πρέπει να πας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς τον Γρηγοριάδη. Το Γεωργιάδη. Έλα, γεια σου. Αυτόν να ρίχνει λάσπη στους καμπινέδες σου. Καλά το είπες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα πάω στο συμπόσιο. Πρέπει να υπερασπιστώ την εργασία μου. Ελένη, για πρώτη και μάλλον για τελευταία φορά, σε ευχαριστώ που με όθησες στον ορθό δρόμο. Και να πεις, Κωνσταντίνε μου, ότι είχα κάποιο προσωπικό όφελος. Πάω να ανοίξω, μάλλον κανένα πλασιέ θα είναι. Η Ελλάδα με αυτή την βροχή. Αλλά εγώ δεν στάθηκα. Ούτε τώρα θα σταθείς. Έλα, πάμε στην κουζίνα. Γιατί τι έγινε? Δεν έχει φύγει ακόμα ο επίκουρος. Δεν έφυγε, θα χάσει το αεροπλάνο. Πάει τη γλώσσα σου, Χριστιανή. Και σώσαν εμάς από το πονηρό αεροπλάνο. Αμήν. Αχ.
ήρθω. Εγώ φεύγω. Κωνσταντίνε, εγώ έρχομαι. Αφού εγώ φεύγω, για ποιον έρχεσαι? Έρχομαι για... για σένα. Για να σε αποχαιρετήσω. Έβαλα και τα καλά μου για να είναι επίσημος αποχαιρετισμός. Μπορούσες να το κάνεις και δια του τηλεφώνου. Ξέρεις ότι αντιπαθώ τους εναγκαλισμούς. Αλλά εφόσον ήρθες, πέταξέ με σε παρακαλώ μέχρι το αεροδρόμιο. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς εσύ? Δεν θέλεις? Αφού σου λέω θέλω, βρε εγκέφαλε, τι δεν θέλω? Θέλεις να σε πηγαίνω με 60. Με 40 θα με πας γιατί βρέχει κιόλας. Τι 40? Με 20. Και στον πιλότο του αεροπλάνου θα του πω να πετάει με 20. Κωνσταντίνε, έχω αναβαθμίσει τη μηχανή της Πόρσε και ξεκινάει αμέσως με 100. Ξεκινάει με 100. Ναι. Και με την πρώτη καζιά πιάνει τα 200. Τώρα δεν σου λέω τι γίνεται στη δεύτερη. Να μην μου πεις τίποτα. Ανεύθυνε δολοφόνε της ασφάλτου. Πάω να βρω ένα ταξί. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Πάρε βάλει. Έλα, φύγανε. Καθάρισε ο τόπος. Αφήσαν και ανοιχτή την πόρτα. Καντέ. Ελένη. Έλα. Αυτό είναι το φόρεμα που νίκιασα για σένα από το βεστιάριο. Όσο για μένα... 6 ώρα και ο κύριος ακόμη να φανεί. Ας δώσει ο Θεός να μην του τύχει κανένα τύχημα. Τι παρόμιλας, Χριστιανή μου. Καλεπέζω τη Σαβίνα από το μεταδόντιο του Θόρτον Ουάιλντερ. Καλά, εισάψογε. Το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου το έχει στο τσεπάκι. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι πρώτου γυναικείου ρόλου? Γιατί χρυσό μου, εγώ δεν θα πάρω, αφού θα παίξει ωραία μου κυρία. Ωχ, Παναγία μου, εντάξει. Τον έβαλα στο ταξί, καλά, η βροχή δυναμώνει έξω. Μάνθο. Πω, καλά, οι καμαριέρες μ' ανάβουν. Να σου πω, μην ανάψεις τώρα, άντε να πάω πάνω γιατί πρέπει να ετοιμαστώ. Καλά, απόψε θα γίνει το ολοκαύτωμα της ξένιας. Προσοχή, η πτήση 437 για Θεσσαλονίκη λόγω κακοκαιρίας θα καθυστερήσει. Attention please, the flight 437 to Thessaloniki will be delayed because of the bad weather. Votre attention s'il vous plaît, les vols 437 pour Thessaloniki partiront en retard à cause du mauvais temps. Olé! Έλα, είσαι έτοιμη, έχουν έρθει οι πρώτες. Μανθουλή, βάλε ένα χεράκι, μωρέ. Ωραία. Κάτω τα κουλάρε, μπίχτη, δεν θα σοβαρευτείς ποτέ. Ελένα, και εσύ μου πρέπει να σου βάλω ένα χεράκι. Άντε ρε, κούμπονε. Μανθούλη, κουμπώνεις ή ξεκουμπώνεις? Παναγία μου. Χριστέ μου, γιαουρτοσκόρδιον. Ώστε έκανες 3 παιδιά, Κική μου. Έτσι εξηγείται που μπατάλεψες. Είμαι και λέμαργη, Ξένια μου. Όλο λέω ότι θα κάνω δίαιτα και όλο χλαπακώνω. Εσύ πάντως διατηρείσαι κούκλα. Άκουσα ότι και από την Ελένη δεν έχει περάσει χρόνος. Θα είναι ο μόνος που δεν έχει περάσει. Γιατί τους άντρες η Ελένη σαν τα πουκάμισα. Αντρεύτηκε όμως βιομήχανο και καθάρισε. Μηδέν απρότου διαζυγίου μακάριζε. Α, Κική μου, να ανταλλάξουμε τα τηλεφωνά μας, να τα λέμε που και που, ε. Πάρε την κάρτα μου. Εγώ ξέρεις, είμαι υποδιευθύντρια στο χημείο του κράτους. Εσύ, χρυσό μου, οικιακά. 6 ώρα και ο κύριος ακόμα να φανεί. Ας δώσει ο Θεός να... έδωσε. Ο κύριος! Καλησπέρα σας. Είμαι ασυγχώρητος που άφησα τόσες ωραίες κυρίες να περιμένουν. Η Ελένη κατεβαίνει. Ξένια, τι κάνεις? Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σήμερα η ομορφιά σου αγγίζει την τελειότητα. Θα το έλεγες αυτό και μπροστά στην Ελένη? Αυτά δεν λέγονται από μπροστά, λέγονται από πίσω. Αν τύχει όμως και περνάει από πίσω η πειραήτρια, τα παίρνει στο κρανίο. Θα πάρετε ένα καναπεδάκι, κυρία? Με τι είναι? Με χαβιάρι, με σουλωμό και με ποντικό φάρμακο. Εσύ δεν δουλεύεις στο μπαρ? Με συμπάθησε, κυρία, και με προσέλαβε να φυλάω το σπίτι και το ογκύριο. Αχ, παρακαλώ, μην ενοχλείστε. Καθίστε σε ένα από τα 1000 σαλόνια μας. Πιάσε με στα στιβαρά σου μπράτσα, βιομήχανε χάρτου. Το κάνω. Φόβη μου! Καλά, είσαι μία κούκλα. Ναντίν μου, λάμπεις. Κικίτσα μου! Μα ούτε μία ρητίδα. Ξένια μου, πολύ κομμένη σήμερα. Πολύ ωραίο το σπίτι σου, αγάπη μου. Αλλά έχει το ίδιο ρυθμό γούστο σου. Είναι σαν 2 σπίτια. Το κάναμε για να αποφεύγουμε τη μονοτονία. Μόλις βαρεθούμε το ένα στυλ, τσουπ! Πηδάμε
μας το έκανε δεκορατέ. Α, ναι, βέβαια. Μας το έκανε ο Ντίνος ο Πετράτος με τον Γκλέτσο και έδωσε και καμιά συμβουλή κι ο Λικουρέζος. Ελένη, παραπήρες φορά και θα ξοκύλεις. Θα το σώσω. Δουλάρα. Δούλα, πάψε να τρώσε και σερβίρε κανένα ξύδι στις κυρίες να φτιάξουν κεφάλι. Να σου πω, δούλα, δεν συμφωνήσαμε. Ούτε συμφωνήσαμε να τρώσει τους καναπέδες. Πήγαινε γρήγορα μέσα. Πήγαινε γρήγορα. Μάλιστα, κυρία. Πώς μαδάω έτσι, ρουφιάνα σαν την Κότα. Ελένη μου, δεν ξέρω αν μας έκανες φιλοφρονήσεις πριν. Πάντως εγώ θα σου πω την αλήθεια. Είσαι πανέμορφη. Σημασία δεν έχει εμφάνιση, αγάπη μου. Έχει ο πνευματικός κόσμος. Ελάτε μέσα στη βιβλιοθήκη μου να σας δείξω την καλλιεργία μου. Τι καλλιεργεί στη βιβλιοθήκη, Ελένη, πατάτες. Τα βιβλία μου, ξένια μου. Τα χιλιάδες βιβλία της Βυζαντινολογίας. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, αλλά τον τελευταίο καιρό κάνω τη διατριβή μου πάνω στην ονειρομαντική στο Βυζάντιο. Δεν ξέρω αν ξέρετε τον Αρτεμίδωρο. Αρτεμίδωρο. Αρτεμίδωρο, όπως λέμε, Ισίδωρο, Αντίδωρο, Αντίπαρο. Το κάψες. Γιατί γίνεται, ξοχαμός. Γιατί μέσα τι γίνεται. Δεν πάμε στη βιβλιοθήκη να σας δείξω και τις βυζαντινές εικόνες μου. Άγια μου χαρά, δεν θα ξαναδώ τις βυζαντινές μου εικόνες. Προσοχή παρακαλώ, όλες οι πτήσεις θα καθυστερήσουν λόγω της κακοκαιρίας. Attention please, all flights will be delayed because of the bad weather. Τι να γίνει. Θα περιμένουμε. Ο θόρυβος της βροχής μου τριβελίζει τα αυτιά ή ο θόρυβος των χιλιάδων πατατακίων που πέφτουν βροχή στο στομάχι σας. Πρόπερση δεν ήταν που λόγω βροχής έπεσε το αεροπλάνο στη Σάμου. Λόγω βροχής. Λόγω τιμής. Αλλά άμα σταματήσει να βρέχει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέτε, ε. Εκτός αν ξεμείνει κανένας κερασμός και πέσει στο δικό σου αεροπλάνο. Και γιατί να πέσει στο δικό μου. Και σε βγαίνουν να πέσει. Στο δικό σου κοιλιόδουλη υπάνθρωπε, που αν δεν πάμε από αεροπλάνο θα μας καταβροχθείς ολόκληρους από την επαργία σου. Μην ανησυχείτε. Ο γέγραφε γέγραφε. Αν δεν έχει έρθει η ώρα σου. Ναι, αλλά αν έχει έρθει η ώρα του πιλότου. Αντίο σας. Λυπάμαι που δεν θα καθίσω να σας δω να τρώτε και το γουρουλόπουλο. Καληνύχτα. Μουσκεμα μας θα έκανε ο καιρός απόψε. Φεύγω κι εγώ, Ελένη μου. Τόσο νωρίς, βρε Κικίτσα. Μα δεν άκουσες τι είπανε στις ειδήσεις. Έχουν γίνει δρόμοι ποτάμια. Θα μπορέσεις να οδηγήσεις με αυτό το κατακλυσμό, Κική μου. Καλά, ευρυμένο, λίγο πιο κάτω. Μόνο να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Αλλιώς θα φτάσω. Χάρηκα πολύ. Την Ελένη και τα μάτια σου. Μα Κική μου, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Με βλέπεις πώς την προσέχω. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το βλέπουμε. Γεια σου, ξένια μου. Το τηλέφωνο σου έδωσα. Θα τα πούμε, Κική μου, θα τα πούμε. Ναι, καλέ, να φροντίσουμε να ξανασυναντηθούμε σε κανένα άλλο σπίτι, βέβαια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ τώρα, βέβαια, μένω στη βούλα. Πώς θα φτάσω εκεί, θα πνιγώ. Τότε να πηγαίνεις, ξένια μου. Ελένη. Καλά, ντένα, τι έκανα. Θα σε φιλοξενήσουμε, βρε ξένια, εδώ στο τεράστιο νέο κλασικό μου. Τη ζωή, πετυχημένη βυζαντινολόγα, είμαι να σε φιλοξενήσω. Να μην σε βάζω σε κόπο, Ελένη μου. Κανένα κόπο, όπως εγώ θα κάνω τίποτα. Εδώ η δουλάρα. Δούλα, πήγαινε αγάπη μου και ετοίμασε τον ξενώνα για την κυρία. Μας βλέπω να σουρωμαδιόμαστε. Κυρία. Δεν ανεβαίνουμε τώρα πάνω να βολέψουμε την ξένια. Βεβαίως, ακολουθήστε με. Σε απόσταση, μην μου πατήσετε για την ουρά. Φωταψίες και ακαταστασία. Ποιος ξέρει τι ποταπούς κουβάλεις εδώ μέσα. Α, και βλέπω δίσκους και ποτήρια και στη δικιά μου μεριά. Έσχος, παραβίασε τη συνθήκη του αμαρουσίου.
Ακούστε να σας πω, εγώ δεν αντέχω άλλο. Μη φωνάζεις, μωρέ, και μας ακούσει ξένια. Άντε, πάμε στην κουζίνα να τα πούμε, πάμε. Κύριε καθηγητά, εσείς, Κωνσταντίνος κατακουζινός εδώ. Δυσάρεστα, ναι, αγαπητέ μου. Δεν θα μπορέσω να παραστώ στο συνέδριο λόγω της κακοκαιρίας. Πώς? Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις. Αναβλήθηκε και το συμπόσιο. Μα ήταν φυσικό, αγαπητέ μου. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Εγώ ως εκθαύματος κατάφερα να φτάσω από το αεροδρόμιο σπίτι μου. Πέρασε μια βάρκα και με πήρε. Καλά, η εικόνα ολόγυρά μου, κάτι το απίστευτο, κύριε καθηγητά. Αυτοκίνητα επέπλεαν τριγύρω. Ένας ταξιτζής ενώ παρεσύρε το τραγούδα για το λαϊκό άσμα, με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Αρμαγεδόν, κύριε καθηγητά. Η Ξένια θα κοιμηθεί στον ξενώνα. Εσύ, Μάνθο, πού θα κοιμηθείς? Είμαι υποχρεωμένος να κοιμηθώ μαζί με την Ελένη, διότι υποτίθεται είμαστε ζευγάρι. Μην καταλάβει τίποτα η Ξένια. Αυτά τα υποχρεωμένος να τα ξεχάσεις. Θα κοιμηθείς στο δωμάτιο του Κωνσταντίνου. Έχει δίκιο η Πέγκη. Θα πούμε ότι έχουμε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Έτσι δεν κάνουν οι λεφτάδες. Παμά. Τι έγινε, blackout? Καλέ. Παμά. Μάνθο, είσαι. Εγώ είμαι. Πιάσε από πίσω ένα φακό. Μωρέ, πιάνω από πίσω. Μάνθο, αυτό δεν είναι πίσω. Τι είναι? Και αυτό που πιάνεις δεν είναι φακός. Α. Μάνθο, θα σου βγάλω τα μάτια τρίχα-τρίχα. Μάνθο, μου πατάς την ουρά. Εντάξει, συγγνώμη, βρε, Ελένη. Να σας πω. Ένα περίεργο πράγμα, Στο σκοτάδι χάνω τον προσανατολισμό μου. Πού έχει κεριά? Έχει χιλιάδες επάνω στην κρεβατοκαμαρά του, επίκουρος. Του αρέσει να κοιμάται με αναμένα κεριά του βρικόλακα. Και είστε, τι γυρεύετε στην οικία των προγόνων μου? Ποιος είναι, καλέ? Ξένια, γιατί φωνάζεις? Με κυνηγάει ο Κρίστοφερ Λι. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Λέει τι κάνεις στο σπίτι σου. Μαμά άνθρωπο μου, ποια είναι αυτή η κυρία και ποιο σπίτι σου και τι τρελά είναι αυτά που λέτε? Και κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ μέσα. Πρώτα απ' όλα, Ελένη, η φιλενάδα σου, γιατί είναι ντυμένη καμαριέρα? Γιατί είναι καμαριέρα. Τι είναι? Και η δική σου περιβολή, Ελένη, είναι ασυνήθως ύποπτη. Κάνατε μπαλ μασκές στο σπίτι μου. Σπίτι μου, Κωνσταντίνε καλέ μου. Πότε θα το πάρεις απόφαση ότι εμείς οι δυο έχουμε χωρίσει και αυτό δεν είναι πια το σπίτι σου? Τώρα πια εγώ ζω με τον Μάνθο. Ξαναπέστα αργά και καθαρά. Ελένη! Έπαθε πάλι κρίση, Ξένια μου, άστα, έπαθε πάλι κρίση. Την έχεις δει την Τζέιν Έιρ που είχαν κλεισμένη την τρελή τη σύζυγο την πρώην μέσα σε ένα δωμάτιο? Τα ίδια έχω πάθει κι εγώ. Από συμπόνια κρατάω τον πρώην σύζυγό μου κλεισμένο μέσα στο σπίτι μου. Ρε Ελένη, όλα θα τα πεις τώρα. Άσε τώρα που μου ήρθανε να τα πω. Τι την ενδιαφέρει τη γυναίκα αυτή η θλιβερή ιστορία? Πήγαινε, κακόμοιρε τρελέ, στο δωμάτιό σου. Πικραίνεις την κυρία μου. Είστε όλοι τρελοί. Όχι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Η Ματίνα. Ανοίξε. Η δεσποινής Ματίνα. Τώρα θα δούμε ποιος είναι τρελός εδώ μέσα. Κι άλλα προβλήματα βλέπω, Ξένια μου. Κι άλλα προβλήματα. Συγγνώμη, έχετε να μου δανείσετε κεριά, γιατί δίπλα δεν έχει έρθει το ρεύμα. Αλλά τόσο άτυχη που είμαι εγώ, σε όλη την Αθήνα θα έρθει τελευταίο στο σπίτι μου. Ούτε το ρεύμα δεν με καταδέχεται εμένα. Σταματήστε το μυρολόι και πείτε στην ομίγυρη ποιος είμαι. Αχ, Κωνσταντίνε, τώρα συνειδητοποιώ ότι είσαι εδώ. Δεν έπρεπε να είσαι αλλού. Βέβαια, έπρεπε να είναι αλλού. Έπρεπε να είναι στο κρεβάτι του, έπρεπε να είναι. Και φταίτε εσείς, αδελφοί. Διότι η αδελφή είχε πάει να πάρει μία ηρεμιστική ένεση σε ένα διανυκταρεύον νοσοκομείο, αλλά επιτρέπετε να φύγετε και να αφήσετε ξεκλείδωτη την πόρτα του. Σε ποιον μιλάει? Άκουσε, Ελένη, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Τέρμα πια αυτό το αστείο. Η κρίση κορυφώνεται. Πάμε στη βιβλιοθήκη, αδελφοί. Πάμε να του πατήσουμε την ηρεμιστική. Ελένη, άκουσε με καλά. Μη μιλάτε. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ελένη! Θλιβερή ιστορία, Ξένια μου, θλιβερή. Η γυναίκα μου είχε παντρευτεί έναν τρελό. Γιατί εσύ που την παντρεύτηκες δεν είσαι τρελός? Ένα αστείο είπα, ρε παιδιά. Τη λατρεύω την Ελένη. Κωνσταντίνε, πέφτω στα πόδια σου. Μη μου αποκαλύψεις αυτή την απέσια, μη μου το κάνεις αυτό. Θα με κράξεις όλη μου την τάξη. Σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Αν γελιοποιηθώ, θα αυτοκτονήσω. Μου λες αλήθεια? Τορκίζομαι, να άμα την Παναγία. Ωραία. Πάω αμέσως να σε γελιοποιήσω. Στάσου, Κωνσταντίνε, θα γίνω.
μπράβο σου. Ξέρεις, δεν θα γίνω Φιλιππινέζος, θα γίνω. Να σου πω, Κωνσταντίνε, έχω μία ιδέα. Να σου πω, θα καθαρίζω εγώ για ένα μήνα ολόκληρο το σπίτι, αν με βοηθήσεις, ε, και το δικό σου το μέρος. Τρεις μήνες. Ενάμιση μήνα. Δύο. Έκλεισε. Κόλατο. Λοιπόν, θα σφουγγαρίζεις τα πατώματα δις. Πρώτα με χλωρίνη, μετά με άκουα φόρτε. Επίσης, δεν θα καπνίζεις, δεν θα καλείς κόσμο, δεν θα τρως γεουρτοσκόρδιον και δεν θα μιλάς. Κάθαρμα. Με βρήκε σε μια δύσκολη στιγμή και μου πατάς τον κάλο. Εγώ βρε παιδιά, πώς θα την κάνω την νοσοκόμα, δεν είμαι καλή σε αυτά. Ο ρόλος της νοσοκόμας είναι εύκολος, Δεσποινής Ματίνα. Έχω στο γραφείο κάποιες αντιαλλερικές ενέσεις. Θα κρατάτε τη σύρυγα και νομίζω θα είστε πιστικοί. Εγώ, πώς θα κάνω τον τρελό? Δεν θα κάνεις τίποτα. Εσύ πείθεις. Ελένη, τέσσερις μήνες. Εσύ όμως, Μάνθο μου, πώς ανέχεσαι να μένεις στο ίδιο σπίτι ο πρώην σύζυγός της? Εγώ, Ξένια μου, είμαι πολύ τρυφερή ψυχή. Δεν διανοείσαι δηλαδή πόσο ευαίσθητος είμαι. Αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη φύση. Πότε θα πάω μια βόλτα με την Πόρσε να στη δείξω? Ποια? Τη φύση. Θα υπάρχει όμως αύριο η Πόρσε? Γιατί άκουσα ότι κυκλοφορούν κάτι εμπριστές τώρα τελευταία. Το νεράκι σας, κυρία. Ουφ, συνήλθα. Μετάραξε πολύ αυτή η ιστορία με τον τρελό. Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα. Του έμπηξε την ένεση, τον έστρωσε. Έλα, έλα έξω, μη φοβάσαι. Εδώ είναι όλοι οι φίλοι σου. Αυτό τώρα εσύ το λες καλύτερα? Ε, πώς, έχει παρουσιάσει βελτίωση. Να σου πω, δεν είσαι φυσικός, υπερπαίζεις. Καλύτερα να μιμηθείς τον Γιώργο Κωνσταντίνο στο Ξύπνα Βασίλη. Κικυρικού! Αυτή πάλι τι έπαθε? Α, είναι κολλητικό. Θα της κάνω ένεση. Αδελφή Ματίνα Ξού! Άντε, τρελοκομείο! Πάμε για ύπνο καλύτερα. Εγώ δεν μένα στο διπλανό δωμάτιο με τον πρώην σου. Καλέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κοιμάται η νοσοκόμο όλη νύχτα μαζί του για να τον γιατροπορεύει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστή γιατί παίρνει και μια υπερορία και... Θα κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο μαζί μου, γυναίκα, και δει η Δεσποινής Ματίνα. Ελένη, έξι μήνες. Τι λέει, τι λέει. Ξέρω εγώ. Τρελά πράγματα, καταλαβίστηκα. Για να πηγαίνουμε πάνω, για να πηγαίνουμε πάνω. Λοιπόν, η νοσοκόμα με τον πρώην στο ένα υπνοδωμάτιο, εσύ Ξένια μου στον Ξενώνα. Καλέ, μη φοβάσαι, πήγαινε, μη φοβάσαι, δεν θα κόλλει. Στον Ξενώνα. Και εμείς, τι θα κάνουμε εμείς? Εμείς, αγάπη μου, όπως κάθε βράδυ θα κοιμηθούμε στο δωμάτιό μας. Αδελφή Ματίνα, ορίστε. Μου δανείζεις λίγο την ένεση, γιατί κάπου θέλω να την καρφώσω. Συγγνώμη, εσύ γιατί ξεντύνεσαι? Ε, πώς θα κοιμηθώ, έτσι με τα ρούχα? Καταρχήν, εσύ δεν πρόκειται να κοιμηθείς εδώ. Μόλις ξεραθεί η Ξένια, θα κοιμηθείς κάτω στον καναπέ του γραφείου. Α, δεν είσαι καλά. Κι αν η Ξένια ξυπνήσει το πρωί και με δει, τι θα σκεφτεί? Ότι ο άντρας σου δεν σε θέλει και κοιμάται μόνος του? Α, μην μου τα περιπλέκεις τώρα. Θα στα περιπλέξω, γιατί εγώ δεν θέλω να ρεζιλευτείς μπροστά στις παλιές σου συμμαθήτριες. Θέλω να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις, θέλεις ή να. Τέλος πάντων, εντάξει, θα κοιμηθείς εδώ, αλλά θα κοιμηθείς μέσα στην πανιέρα. Μέσα στην πανιέρα? Αποκλείεται, έχει υγρασία. Θα ξαπλώσω εγώ εδώ. Α, είναι η δική σου μεριά, συγγνώμη. Αλλά τώρα θα μου πεις τώρα τη δική σου, τη δική μου. Κάποια στιγμή το βράδυ θα γίνουμε κουλουβάχατα. Σήκω, πάμε. Όχι, πέσε, πέσε, πέσε. Σας τσάκωσα. Ώστε τέτοια φίλη, Ελένη, ε. Πας να μου φας την Πόρσε. Την έχω γραμμένη την Πόρσε. Κορίτσια, συγγνώμη για να καταλάβω. Για την Πόρσε μάλλον ρωτάει για μένα. Ωραία, ποιος σε χέζει εσένα? Ελένη, μην το παίζεις αδιάφορη σε μένα. Το ξέρω ότι τον έχεις βάλει στο μάτι. Ομολόγησέ το. Κορίτσια, σας παρακαλώ, μην με αλώνετε. Γιατί δεν κοιμόμαστε και τρεις να το ευχαριστηθούμε? Μανθώ, θα σου βγάλω τα μάτια. Πέγγι, να σου στα χέρια σου με αίμα. Πέγγι, Πέγγι. Τι έγινε? Άκουσα φωνές και νόμιζα ότι σας επιτέθηκε ο τρελός. Όχι, μας επιτέθηκε η τρελή. Ξέρεις, Ξένια, η δουλάρα, όπως σου έλεγα, είναι λίγο τζαζλή. Λοιπόν, με τη βροχή κανιβαλίστηκε τελείως. Και τι θέλει πάνω στο κρεβάτι σας? Δεν ξέρω, λέει ότι φοβάται κάτω μόνη της και θέλει να κοιμηθούμε και τρεις μαζί. Κατάλαβες τι δράμα περνάω? Ο Χριστός και η Παναγία, η υπηρέτρια με τους κυρίους. Αυτό λέω κι εγώ. Και εγώ λοιπόν που είμαι κυρία, λέω. Ουστ μωρή τελευταία στο κελάρι! Έλα τώρα που σου λέω, πήγαινε, πήγαινε! Μάλιστα κυρία, μάλιστα κύριε! Με συγχωρείτε. Αλλά αν τα ξέρετε, άμα τα πάρω άγρια, θα πάω να πέσω σε κανένα ρέμα, σαν την οφηλία. Θα κατέβω κι εγώ να μου φτιάξει η υπηρέτρια ένα αφέψιμα.
Είναι πολύ περίεργη η νύχτα. Πρέπει να χαλαρώσω για να κοιμηθώ. Πάμε, κοπέλα μου, να αφήσουμε και το ζευγάρι. Μάλιστα, κυρία. Ορίστε, είδες τι έκανες πριν. Όχι, είδες. Δεν έχει σημασία τι έκανα πριν. Σημασία έχει τι θα κάνω τώρα. Μάλιστα. Άντε πάλι, ρε Μάνθο, σύνελθε. Σύνελθε, ρε Μάνθο. Να σου πω, εσύ είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Μάνθο, να σου πω. Εντάξει. Τι. Φτιάχτηκα τώρα. Λοιπόν, να σου πω όμως, επειδή αυτό το κομπινεζόν δεν με εμπνέει, έχω μέσα στη ντουλάπα ένα άλλο μαύρο δαντέλα προς τη χάντζα. Μπορείς να πας να μου το φέρεις. Ό,τι θες, μωρό μου. Αχ, ναι. Πού είναι, είπες? Έχω τρελαθεί. Εκεί μέσα στη ντουλάπα. Μέσα. Αχ, Ελένη, άνοιξε. Καληνύχτα, Μανθούλη. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, είπαμε, Δεσποινής Ματίνα. Σταματήστε επιτέλους την πολυθρόνο μουρμούρα για να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτή η εφιαλτική νύχτα. Έχετε δίκιο. Δεν θα ξαναμιλήσω. Με συγχωρείτε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Είπατε τίποτα? Καληνύχτα. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Άλλοι γεννιόνται απευθείας κύκνοι. Άλλοι γεννιούνται ασχημόπαπα και στην πορεία μεταμορφώνονται σε κύκνους. Εγώ ανήκω στην τρίτη κατηγορία. Γεννήθηκα ασχημόπαπο και το πολύ πολύ να μεταμορφωθώ σε καλιακούδα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνω κάτι άλλο εκτός από καλιακούδα? Κάρια ίσως. Αχ, μα γιατί με λέτε κάρια? Τόσο λοιπόν σας αποθώ. Δεσποινής Ματίνα, έλεος. Αυτή η νύχτα είναι πολύ δύσκολη και δεν μου βρίσκεται και μία σακοράφα στο δωμάτιο. Τι να την κάνετε? Να σας δράψω το στόμα. Με συγχωρείτε. Κατάφερα πάλι να γίνω ενοχλητική. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Για το όνομα του Θεού, Δεσποινής Ματίνα, θα μου απαγγείλετε και καβάφι τώρα. Μα το έκανα για να σας νανουρίσω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος του πνεύματος όπως εσείς να μην αγαπάτε την ποιήση. Δεσποινής Ματίνα, γιατί δεν κοιμάστε? Δεν σας νανουρίζει ο θόρυβος της βροχής? Όχι. Τότε να σας ρίξω μία με ένα σφυρί στο κεφάλι. Καλά, δεν θα σας ξενενοχλήσω. Με συγχωρείτε. Το υπόσχομαι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φοβάμαι τους κεραυνούς, προφυλάξτε με! Σε κολλήστε από πάνω, Δεσποινής. Μα φοβάμαι τους κεραυνούς. Και εγώ τι είμαι, λεξικέραυνο? Επιτίθεται σε γυναίκες 6 γράμματα. Ελένη. Μάνθος. Ελένη, άνοιξε, σου λέω. Μανθούλη. Θα ανοίξω αν ορκιστείς ότι δεν θα μου ξαναεπιτεθείς. Εντάξει, το ορκίζομαι. Μπέσα! Μπέσα! Ωραία. Εντάξει. Άμα, αν δεν είσαι εντάξει, να σου πω. Χριστέ μου που κατήνδυσε το σπίτι των καταγουζινών. Με συγχωρείτε, Δεσποινής Βλαχάκη, που σας διακόπτω την ώρα που βγάζετε τους οφθαλμούς σας, αλλά... Αλλά είσαι ένας ηλίθιος. Δεν ξέρεις τι πηδίκουλας είναι ο φίλος σου. Ναι, καλά, αυτός είναι, πώς το λέτε, πηδίκουλας. Αλλά και εσάς ως πηδικούλα σας γνωρίζω. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Μέκοψε πάνω που θα την τουμπάριζα. Θα μας κάνεις και διάλεξη καπάκι από πάνω. Σε παρακαλώ, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Θα πάω. Αλλά αυτή θα την κρατήσετε εδώ. Γιατί αλλιώς θα γίνω Άντωνι Πέρκινς στο ψυχό. Τι έκανε αυτός, δεν το θυμάμαι. Έσφαζε γυναίκες. Λοιπόν, τώρα έκατσε. Θα πάρω Ματίνα εγώ εδώ, θα πάρεις εσύ εκεί το Μάνθο. Αχ, γιατί? Τη Ξένια. Για την Ξένια θα βάλω το ξυπνητήρι, θα ξυπνήσουμε στις 7.30 εμείς πρώτοι. Θα μας δει όπως πρέπει να μας δει. Θα σηκωθεί να φύγει, να ξεκουμπιστεί, να ησυχάσω. Δεν αντέχω άλλο, Κική μου, γι' αυτό σε παίρνω τέτοια ώρα. Έχω πανικοβληθεί. Ναι, όπως το είπα. Ο πρώην της είναι τρελός. Η πυρέτρια είναι τρελή. Το νέο κλασικό του τρόμου. Αχ, τρόμαξα. Σ' αφήνω, Κική μου. Κανόνισε μια συνάντηση σπίτι σου να θάψουμε την Ελένη. Μπορείς να βάλεις αυτή την πιζάμα. Μετά θα την κάψω, φυσικά. Γιατί, λέπρα έχω. Το μόνο που ίσως δεν έχεις είναι λέπρα. Όλα τα άλλα με τον έκλειτο βίο που διάγεις τα έχεις εξασφαλίσει. Καμαριέρα! Καμαριέρα! Τι θα γίνει συνέχεια, κυρία, καμαριέρα και καμαριέρα? Εσύ που έχεις και ψυχικό νόσημα, μήπως σου βρίσκεται κανένα ηρεμιστικό? Άϊπνιξου! Καλά. Θα ζητήσω από την νοσοκόμα. Κάτσε τώρα να σου δείξω πώς κουτούποσα το Ελενάκι, ε. Με το που ξεκλειδώνει την τουλάπα,
Βγαίνω εγώ έξω με φόρα, την αρπάζω από τη μέση και τη ρίχνω στο κρεβάτι. Συγγνώμη, θα. Συγγνώμη, κάντε τη δουλειά σας. Κάντε τη δουλειά σας. Φύγε από πάνω μου, βλάκα. Μ' ακουμπάς. Το πενταντίν. Πού είναι το πενταντίν? Έλα, Κική. Μα το ξέρω ότι είναι 4 το πρωί, αλλά πού να στα λέω. Οι δύο σύζυγοι της Ελένης, ο πρώην ο τρελός και ο νύνο βιομήχανος, τα έχουν κανονικά και με τον νόμο. Φαινόταν, παιδί μου, από μικρή Ελένη ότι θα αποτύχει. Κλείνω να πάρω τη Φρόσο. Το έμαθα όλη τάξη. Μη σου πω όλη η Αθήνα. Μη σου πω όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Τι το θέλω εγώ το θέατρο. Καλύτερα να ξέραν ότι είμαι μια γκαρσόνα παρά ότι οι άντρες της Ελένης ο ένας προτιμάει τον άλλον. Δηλαδή η Ελένη ως γυναίκα, κουρέλα. Να μην παρίστανες μια άλλη. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι περήφανος για τον εαυτό του. Τώρα βέβαια, αν έχει τα χάλια που έχετε εσείς, Δεσποινής Βλαχάκη, τι περήφανος να είναι, θα μου πείτε. Επίκουρε, για Φακόφ, για Φακόφ. Για 6 μήνες δεν θα ξανακαπνίσεις. Ναι, νομίζεις, για φέρε το τσιγάρο. Άστο. Ελένη, εγώ κράτησα το λόγο μου, τώρα θα κρατήσεις και εσύ το δικό σου. Και έπεται και συνέχεια. Μέση μου, άσε με ρε μάπα να πάρω μία μάπα. Παρακαλώ. Σφουγγαρίστρα. Διαφωνώ καθέτος. Η σφουγγαρίστρα παίρνει μόνο όσα βλέπει η πεθερά. Αντιθέτως, το σφουγγαρόπανο καθαρίζει καλά. Στο Βυζάντιο, για τον καθαρισμό των μαρμάρων, χρησιμοποιούσαν βούρτσες από γουρουνότριχα, καθώς επίσης και κομμάτια δέρματος τα οποία... Τα οποία σούρχουν.